Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έφτασε λίγο πριν τις 11 το πρωί στο χώρο της παρέλασης στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και έγινε δεκτός με ένα ζεστό και παρατεταμένο από το πλήθος χειροκρότημα μαζί με τον Ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα. Μαζί περπάτησαν μια απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων μέχρι την εξέδρα των επισήμων. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Η παρουσία του Ιταλού Προέδρου έδωσε τον διαφορετικό τόνο στη σημερινή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Με τη μουσική μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Συχνές ήταν οι αναφορές στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Οι εκπρόσωποι της Παμακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα και μαθητές Λυκείων πρωτοφώναξαν «Η Μακεδονία είναι ελληνική», περνώντας μπροστά από τους επισήμους. Όμως το ίδιο έπραξαν και τα μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης. Ένα σπάνιο στρατιωτικό άρμα μάχης προκάλεσε την εντύπωση των θεατών. Πρόκειται για ένα τάγκ Mi-24 του 1943, το οποίο προσφέρθηκε από τις ΗΠΑ στον ελληνικό στρατό ως βοήθεια. Μετά την απόσυρσή του, τη δεκαετία του 1970 χρησιμοποιήθηκε ως ένα σταθερό πυροβολείο. Με αγέροχο βλέμμα και εντυπωσιακό παράστημα, η δημιουργία των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου. Πριν την αεροπορική επίδειξη, τα βλέμματα όλων στράφηκαν ψηλά για να δουν τα επιθετικά ελικόπτερα Apache, καθώς και άλλους τύπους ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού και του πολεμικού ναυτικού.